φασισμός. Το φασισμό το τσάκισε ο κόκκινος στρατός. Ανίκητος δεν είναι ο υπεριαλισμός. Το φασισμό το τσάκισε ο κόκκινος στρατός. Ανίκητος δεν είναι ο υπεριαλισμός. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, συναγωνιστές, συναγωνίστριες, η σημερινή μας εκδήλωση συμβολικής περικύκλωσης. Συμβολικής περικύκλωσης του μνημείου του απελευθερωτή κόκκινου στρατού εδώ στο Πλόβδιβ συμπίπτει με την πολύ σημαντική επέτειο του όχι που είπε ο λαός μας σήμερα στον ξένο κατακτητή στις 28 του Οκτώβρη το 1940. Η ημερομηνία αυτή έγινε η απαρχή του αντιφασιστικού και αντιυπεριαλιστικού αγώνα του λαού μας που κράτησε σε ολόκληρη τη δεκαετία του 40. Είναι πολύ σημαντική η σημερινή μας εκδήλωση γιατί σήμερα σε όλη την Ευρώπη οι δυνάμεις που στηρίζουν με κάθε τρόπο αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης και την εξουσία των μονοπωλίων θέλουν να ξεχαστεί η ιστορική αλήθεια. Θέλουν να μην γνωρίζουν οι νέες γενιές ποιος τσάκισε τον φασισμό, ναζισμό, ποια ήταν η συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης και του ένδοξου κόκκινου στρατού των κομμουνιστών, των αντιστασιακών κινημάτων όλων των λαών στην κατεχόμενη Ευρώπη. Γιατί δεν θέλουν να γνωρίζουν οι νέες γενιές ότι είναι δυνατόν να τσακιστεί ο υπεριαλισμός, ότι αυτό έχει γίνει ήδη πολλές φορές μάλιστα στον προηγούμενο αιώνα. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση εξισώνει σήμερα τη Σοβιετική Ένωση με τη Ναζιστική Γερμανία, εξισώνει τον κομμουνισμό με τον φασισμό, ναζισμό. Γι' αυτό σε πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και όχι μόνο στην Ουκρανία γκρεμίζουν τα μνημεία του κόκκινου στρατού, γι' αυτό σε αρκετές από αυτές έχουν απαγορευτεί τα κομμουνιστικά κόμματα. Γιατί φοβούνται θανάσιμα την αλήθεια που εκφράζει το σύνθημα. Τον φασισμό τον τσάκισε ο κόκκινος στρατός, ανίκητος δεν είναι ο υπεριαλισμός. Σήμερα μέσα στις φλόγες δύο πολέμων στην περιοχή μας μπορεί τα πράγματα να φαίνονται πολύ δύσκολα. Μπορεί η προοπτική της ανατροπής του υπεριαλισμού να φαντάζει ένα ασήκωτο βάρος για τους λαούς. Όμως γνωρίζουμε πολύ καλά τη διαλεκτική της ιστορικής εξέλιξης. Γνωρίζουμε ότι αυτό δεν μπορεί να είναι και δεν θα είναι το τέλος της ιστορίας. Ότι η σημερινή κατάσταση θα αλλάξει με τους αγώνες των λαών. Μπορεί η ελληνική κυβέρνηση και τα σύμμαχα κόμματά της για να εξυπηρετήσουν καλύτερα τα άνομα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης να θέλουν να δώσουν γη και είδωρ στους ευρωατλαντικούς δολοφόνους στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως ο ελληνικός λαός κραυγάζει, η νέα γενιά της πατρίδας μας κραυγάζει ασταμάτητα επί ένα χρόνο τώρα το σύνθημα Λευτεριά στην Παλαιστίνη γιατί διάλεξε τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Στέλνει το μήνυμα, οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά έξω από τα σύνορα δεν έχουν δουλειά και καμία ανάμιξη της Ελλάδας στα υπεριαλιστικά σφαγεία. Με αυτό το σύνθημα πορευόμαστε και εμείς προς το 20ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη. Όχι στους πολέμους των υπεριαλιστών, ζήτω η φιλία των